Ματιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σας η καθημερινή μας εκπομπή «Συντροφιά με τους Αγίους». Μια εκπομπή που φιλοξενείται στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Μια καθημερινή εκπομπή που επιδιώκει να μας ωραιοποιήσει ακόμη περισσότερο την εχριστό ζωή. Μια ζωή η οποία κοντά στο Χριστό και κοντά στους Αγίους μας δίνει μια ασφάλεια και μια προοπτική. Μια προοπτική για το τώρα και για το αύριο. Μια ασφάλεια για το παρόν και μία προοπτική για το μέλλον. Για το μέλλον που πρέπει να μας βρει με αγία ζωή και έργα κοντά σε Αυτόν που μας δημιούργησε και μας χάρισε αυτό το αγαθό της ζωής. Για αυτήν την άλλη ζωή ο θνητός άνθρωπος σκοπιάζει. Αυτήν την άλλη ζωή ο άνθρωπος προσπαθεί να την ζήσει και από αυτήν τη ζωή προσπαθεί να κερδίσει τα πάντα, την αιωνιότητα. Είναι αλήθεια ότι υδρώνει, αγωνιά, μοχθεί για να γευθεί κάτι το οποίο βρίσκεται στον ουρανό. Πολλοί εξημών ισχυρίζονται ότι παλεύουν μόνοι τους ή ακόμη χειρότερο ότι ο ίδιος ο Θεός κοφεύει και δεν δείχνει εύνοια σε αυτόν τον αγώνα και αυτός ο αγώνας γίνεται καθημερινά και πιο δύσκολος. Όμως αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο έρχονται να μας σταθούν οι Άγιοι. Οι Άγιοι που μας ενθαρρύνουν λέγοντάς μας ότι και αυτοί αγωνίστηκαν σαν και εμάς, ή καλύτερα ότι αντιμετώπισαν ίσως και τις ίδιες δυσκολίες. Παρηγοριά τους ήταν όμως ο ίδιος ο Χριστός και η πατρική του αγάπη και σκέπη τους φύλαξε από κάθε κίνδυνο και η πατρική του αυτή αγάπη τους χάρισε τα πάντα. Με αυτές τις πενιχρές σκέψεις προσπαθούμε να ξεκινήσουμε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, το θέμα της συντροφιάς μας. Μία συντροφιάς με τους Αγίους που και σήμερα έχουν να μας ομολογήσουν για αυτά που έζησαν και λάβανε από τον ίδιο τον Χριστό, τον διδάσκαλο και λυτρωτή του ανθρωπίνου γένους. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Μαρτύρων, των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος εκ των Εβδομήκοντα, του Οσίου Πέτρου και της Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Των τρισαρίθμων σύλλογων και θεοπλοκών, των αυταδέλφων παρθένων, στέψομεν θείες οδές, ανδρικός γαρτών εχθρών κατέτροπο. Όθεν προϊστάντε ημών των βόντων εκτενός, χαίρεσε μεν ημινοδόρα, συμμήτροδόρα τη Δία και νυμφοδόρα τη Θεοφρονή. Την πρεσβεία των Αγίων Τριών Μαρτύρων Γυναικών Μητροδόρας, Μηνοδόρας και Νυμφοδόρας και με την αγιασμένη χάρη τους θα προσπαθήσουμε σήμερα να μελετήσουμε την Αγία Ζωή τους μέσα σε έναν παρόμοιο κόσμο που ζούμε και εμείς σήμερα. Μέσα σε έναν κόσμο που μαγνητίζεται από την αγιότητα αλλά δεν θέλει ή επιθυμεί πολλές φορές να την προσεγγίσει ως κέντρο της ζωής τους. Προσπαθεί ο άνθρωπος απεγνωσμένα να βρει διέξοδο στο αδιέξοδο και αδυνατεί πολλές φορές να το καταφέρει αυτό εξαιτίας μίας άστατης πνευματικής ζωής που παρουσιάζει στην καθημερινότητά του. Οι Αγίες σήμερα θα μας μιλήσουν για το δώρο αυτής της ζωής και για τους κανόνες που πρέπει να βάλουμε σε αυτήν την ζωή. Ας αναφέρουμε όμως κάποια αγιασμένα στοιχεία της βιωτής τους.
Οι Αγίες Μινοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βυθινία. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τις έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών, ενώ οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν μεταειδούς και σοφροσύνης, κοσμήν εαυτάς ή εμπλέγμαση ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Δηλαδή, φροντίζαν να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες και απλεξίματα των μαλλιών τους ή με χρυσά ή με μαργαριτένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα πίθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμη περισσότερο τη σοφροσύνη. Έκαναν μετάνοιες, έκαναν ανάγνωση τα συναξάρια των τότε Αγίων και αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν και ασθένειες. Και έτρεχε κοντά στις Αγίες το πλήθος του κόσμου να λάβουν την ίαση της ψυχής και του σώματος. Όταν το έμαθε όμως αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας τη σοφροσύνη και τη σύνεσή τους, αλλά και την αφοβία τους με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξε και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια. Το κάθε μαρτύριο ήταν πιο δύσκολο και πιο βάναυσο από το άλλο. Ομολογούσαν σε κάθε στιγμή την αγάπη τους στον αζωραίο Χριστό. Ο έπαρχος Φρόντων, βλέποντας αυτά, με μανία άρχισε να τις βασανίζει περισσότερο. Και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές στον Ιμφίο Χριστό το 290 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος, βλέποντας τον άθλο τους και το μαρτύριό τους, για να εξαφανίσει κάθε ίχνος από αυτές τις υπάρξεις, θέλησε να κάψει τα σώματα, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων γυναικών τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς και η χάρις του Θεού τα ευεργέτησε και με την πραγματοποίηση πολλών άλλων θαυμάτων. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Θεός επιβραβεύει τους εκλεκτούς Του, χαρίζοντάς τους την αγιότητα και την αθανασία. Τη χαρά, δηλαδή, της ουρανίου βασιλείας. Υπάρχουν και σήμερα σε διάφορα μέρη της πατρίδος μας τεμάχια των Ιερών Λειψάνων αυτών των τριών Αγίων Μαρτύρων γυναικών. Όπως, από τμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μινοδώρας βρίσκονται στις μονές Μεγής της Λαύρας, Αγίου Όρους και Παναγίας Γουμένισσας Κιλκής. Από τμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μητροδώρας βρίσκονται στις μονές Παντοκράτορος Αγίου Όρους, Παναγίας Γουμενίσσης Κιλκής, Αγάθωνος Φθιώτιδος και Πετράκη Αθηνών. Η δεξιά μάλιστα της Αγίας βρίσκεται στη μονή Ζερμπίτσα Σπάρτης. Από τμήματα τώρα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Νυμφοδώρας βρίσκονται στη μονή Παναγίας Γουμένισσας στο Κιλκής. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, έχοντας ακούσει για τη ζωή και για το μαρτύριο των τριών μαρτύρων γυναικών, ένα διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε να ομιλούμε για τα ελπιδοφόρα σημερινά μηνύματα των Αγίων Μαρτύρων Μινοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας.
Πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, με το δεύτερο μέρος της καθημερινής μας εκπομπής «Συντροφιά με τους Αγίους», στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Ακούσαμε για την οσιακή και συνάμα μαρτυρική ζωή των Αγίων γυναικών Μητροδόρας, Μηνοδόρας και Νυμφοδόρας. Παρατηρήσαμε το θαραλέο φρόνημά τους ενώπιον του επάρχου, τη δυναμική τους αντίσταση να υποταχθούν σε κάθε τι αντίθετο με την πίστη τους. Γι' αυτό ομολόγησαν και Χριστό, γι' αυτό και δεν δίστασαν να θυσιάσουν τις υπάρξεις τους στον βωμό της αγάπης του Ιησού Χριστού. Παρατηρήσαμε όμως και μία αξιομνημόνευτη αρετή που όσο πάει, όλο και τη χάνει το ανθρώπινο γένος. Και μιλούμε για τη θεάρεστη αρετή της υπομονής, της υπομονής εκείνης που συγκινεί και τον ίδιο τον πλάστη όταν διακρίνει ότι την κατέχει το δημιούργημά του. Ας επιδιώξουμε να ψηλαφίσουμε και να μελετήσουμε τι είναι τελικά η υπομονή. Όμως λίγο ποιητικά επιτρέψτε μου αυτή τη φορά. Τα πάντα μπορούν να βοηθήσουν όταν εργάζονται για να αποδώσουν θείες έννοιες. Η μεγάλη αρετή που με ασφάλεια κάνει Αγίου στη ζωή και γεμίζει τον Παράδεισο με εκείνους που την αγαπούν πολύ είναι η Αγία Υπομονή που όποιος με αγάπη την εναγκαλιστεί με πλούσια ουράνια δώρα θα γεμίσει την ταπεινή του ψυχή. Η υπομονή δίνει ελπίδα σε εκείνον που έχει απογοητευτεί. Η υπομονή δίνει ανάσα ζωή σε αυτόν που είναι άρρωστος πολύ. Η υπομονή δίνει κουράγιο όταν σε λάθη πέφτεις να ανασηκωθείς. Η υπομονή γεμίζει με ευλογίες όποιον σηκώνει το σταυρό του στη ζωή. Με υπομονή να σηκώνεις τα λάθη του συντρόφου σου στη ζωή, αν θέλεις να κρατήσεις ενότητα και γαλήνη στη σχέση σας αυτή. Με υπομονή να αντιμετωπίζεις και τις δυσκολίες των παιδιών για να μπορείς να παραμένεις στην καρδιά τους ο καλός γονιός. Με υπομονή όμως σκέτη δεν θα τα αποκριθείς ποτέ καλά στου καθενός διπλανού σου του ανθρώπου την παράλογη παραξενιά αν δεν ενώσεις με αυτήν και άλλη μια δύναμη μεγάλη θεϊκή για να μπορέσεις με σύμμαχο τον ουρανό να έχεις επιτυχία στη ζωή. Προσευχή λέγεται η αγαπημένη φίλη της υπομονής και όποιος θελήσει να την κάνει φίλη της δικής του ψυχής βρήκε μεγάλο θησαυρό και απλανή της καρδιάς οδηγό που με ασφάλεια θεϊκή σε φέρνει με ευκολία στον ουρανό. Υπομονή χωρίς προσευχή είναι βάρκα χωρίς κουπί που δεν σε πάει ποτέ πουθενά, δεν διώχνει τη θλίψη, δεν φέρνει χαρά. Όλη στη ζωή αυτή σηκώνετε το σταυρό σας με πολλή υπομονή και στη ψυχή σας μέσα μιλάτε με εμπιστοσύνη στο Θείο Λυτρωτή. Τα βάσανε της ζωής αυτής μετασκευάζονται σε ευλογίες πολλές που σαν τα εύωσμα λουλούδια θα μυροβολούν σε όλες τις ψυχές. Υπομονή είναι η σκάλα της ζωής αυτής που όποιος τη διαβαίνει με προσευχή θα φτάσει στο βασίλειο του ουρανού με σιγουριά και ακόμη πιο βαθιά μέσα στη γλυκιά του Ιησού μας αγκαλιά. Όμορφη υπομονή σαν έννοια όμως πότε γίνεται τέλεια και σωστή στον πνευματικό αγώνα, όταν σηκώνει κανείς τις δοκιμασίες όχι μόνο καρτερικά, αγόγγιστα, αλλά και με χαρά, ευγνωμονώντας το Θεό για ό,τι παραχωρεί, όσο βαρύ και αν είναι, όπως θα τον ευγνωμονούσε για μία μεγάλη ευεργεσία, για ένα μεγάλο δώρο,
για μία μεγάλη χαρά. Δύσκολα πράγματα. Πιστέψτε ακράδαντα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια όμως, πως υπομένοντας την άδικη κατηγορία, αξιώνεστε να συμπεριληφθείτε στη χωρία των μαρτύρων. Δεν πρέπει να χαίρεστε γι' αυτό. Απεναντίας όμως, αφήνοντας την καρδιά σας να κυριεύεται από τη λύπη και το παράπονο, εκμηδενίζετε την αξία και την ωφέλεια του θείου δώρου. Είναι πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, αυτό ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ο άνθρωπος, όντως ον λογικό, προσπαθεί να κρυπτογραφήσει κάθε ενέργεια του Θεού Δημιουργού του. Είναι αντίθετος πολλές φορές στο θέλημα του Θεού. Είναι αντίθετος σε οτιδήποτε τον ενοχοποιεί και γι' αυτό το λόγο αντιστέκεται. Όμως αδυνατούμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αφαιθεί στο θείο θέλημα. Θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις να δεχθεί το δώρο του Θεού. Είτε αυτό λέγεται θλίψη, είτε αυτό λέγεται χαρά. Και τα δύο οδηγούν σίγουρα στη σωτηρία του. Και είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν από τον Κύριο στη Δευτέρα Παρουσία του. Οι δίκαιοι όμως θα παρασταθούν στο θεϊκό κριτήριο με αγαλίαση ανέκφραστη, καθώς θα οδηγηθούν στην αγκαλιά του Θεού και στην αιώνια χαρά. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Θα ακούσει τότε ο κάθε δούλος του Χριστού, ο οποίος δηλαδή έχει πίστη ορθή και ζωή θεάρεστη. Πίστη και ζωή, βλέπετε, είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Όπως είπε ο ίδιος ο Ιησούς, «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς». Τα λόγια του Χριστού είναι ξεκάθαρα. Για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτήν την τόσο μακρινή Βασιλεία των Ουρανών που δεν φανταζόμαστε ότι θα έρθει τόσο κοντά μας, και όμως αυτή είναι η πλάνη της σκέψης μας, θα πρέπει για να εισέλθουμε σε αυτή τη Βασιλεία να πράξουμε το θέλημα του Θεού Πατέρα που βρίσκεται στον ουρανό. «Υπομονής έχετε χρίαν», μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. «Η σοφή συμβουλή δεν είναι δική μου, αλλά του ίδιου του Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Να υπομένουμε», μας λέει, «με την υπομονή κερδίζεται η σωτηρία της ψυχής ή μάλλον, καλύτερα, αγοράζεται σαν ένα ακριβό εμπόρευμα». Υπομονή, υπομονή και γενεοψυχία. Ας πιστέψουμε πως όλα προέρχονται από το Θεό και για το καλό μας παροχωρούνται, έστω και αν δεν μπορούμε να το δούμε καθαρά, έστω και αν έχουμε ομίχλη στο πνευματικό μας οπτικό πεδίο. Χρειάζεται πίστη σε εκείνα που δεν βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά τα ορατά και τα κατανοητά δεν απαιτούν πίστη, γιατί είναι ξεκάθαρα ενώπιόν μας. Είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Γι' αυτό μας λέει και ο Απόστολος, «Έτσι πίστης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Ο Κύριος ας μας ελεήσει και ας μας ανακουφίσει, όπως εκείνος ξέρει, με τις πρεσβείες της πολυεύσπλαχνης Παναγίας Μητέρας Του, ακόμη καλύτερα και πάντων των Αγίων. Να σκεφτόμαστε όσους υποφέρουν, όσους καταδιώκονται, όσους βασανίζονται, όσους καταπιέζονται, όσους διώκονται για την πίστη τους. Έτσι όπως μας το έδειξαν σήμερα με τη ζωή και το μαρτύριό τους οι Άγιες Τρεις Αδελφές Παρθένες Μάρτυρες. Από αυτό το σημείο και μόνο, από αυτό που ακούμε και μόνο, θα πρέπει να παίρνουμε κουράγιο, ελπίδα και υπομονή. Οι Αγίες μας το απόδειξαν αυτό με την ομολογία στο μαρτύριό τους. Τα βασανιστήρια δεν τις φοβήσανε και αφήσανε τον έπαρχο να μην μπορεί να μιλήσει. Η πλάνη των ειδώλων εξαφανίστηκε από μπροστά εξαιτίας της πίστης. Η υπέρβαση της δυσκολίας όμως τι σημαίνει? Να υπομένουμε. Υπομένοντας όμως φυσικά και πονάμε. Πονούσαν και οι Αγίες μας, είναι αλήθεια.
όμως δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αλήθεια πολύ ευαίσθητο να πληγώνεται κάποιος βαθιά από μια τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Βέβαια για την ψυχοσύνθεσή μας δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ευθύνη όμως έχουμε για μια πιθανή υποταγή μας σε εμπαθή αισθήματα. Αν οργιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, αν μαλώνουμε, αν κατηγορούμε, αν βαρυγκωμάμε, τότε αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού. Αν μοναχά όμως πονάμε, αλλά υπομένουμε δίχως γονγκισμό, δεν αμαρτάνουμε. Βλέπετε σε τι κατάσταση μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος αν διαθέτει την υπομονή και την προσευχή. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να ασκηθούμε στην αγάπη. Το αίσθημα της αγάπης θα πρέπει να κυριαρχεί στην καρδιά μας. Μας το δείξαν και οι Αγίες. Δεν άρχισαν να εξυβρίζουν τον έπαρχο για τα δεινά που τους προσέφερε. Δεν άρχισαν να εξοργίζονται με τους στρατιώτες που επιτελούσαν το έργο του βασανισμού. Σε όλους έδειχναν αγάπη, αγάπη σιωπής. Είναι δύσκολο. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Τα έργα της αγάπης θα πρέπει να κυριαρχούν στη ζωή μας. Αγάπη να νιώθουμε για όλους και να δείχνουμε σε όλους. Ακόμη και σε εκείνον που μας πικραίνουν με τη στάση τους, με τη συμπεριφορά τους, με τα λόγια τους, με τη ματιά τους. Να λέμε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δόξα τω Θεώ για όλα. Δόξα τω Θεώ που στέλνει κάτι για να υπομένω. Δόξα τω Θεώ που μου δίνει ακόμη μια ευκαιρία να μπω στη βασιλεία Του. Τη βασιλεία που ανήκει σε αυτούς που υπομένουν και όχι σε αυτούς που απολαμβάνουν τα αγαθά χωρίς να εργαστούν. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται, λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εμείς βάζουμε την υπομονή και ο Θεός τη σωτηρία. Εμείς σας βάλουμε τα δάκρυα και ο Θεός θα βάλει τον καρπό των δακρύων. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για όλα τα αγαθά. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, ένα ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας, συντροφιά με τους Αγίους. Thank you.
Τρίτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, συντροφιά με τους Αγίους, στο φιλόξενο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα μνήμης των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Το σημερινό μήνυμα, αγαπητοί ακροατές, που διαπραγματευόμαστε, είναι η υπομονή, όπως τη βιώσανε οι ίδιες οι Αγίες σε κάθε στιγμή της Αγίας και Σταυρικής ζωής τους. Αγάπη και υπομονή πρέπει να συμβαδίζουνε, να συνυπάρχουνε και να συνδημιουργούνε. Πολλές φορές, με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως παραδείγματος χάρη, η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του. Έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν το εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο. Τον ειρηνεύει, τον κάνει να μακροθυμεί, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσει τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλον. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως την προσευχή ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρη του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο.
άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του και δεν τον έχει δει ποτέ. Αυτό το Θεό και αυτό το φως, όμως ο Θεός θα θαυματουργήσει για χάρη του, θα βρει δηλαδή τη σωτηρία του. Να τι μας λένε οι Αγίες, τον κάθε ένα μας ξεχωριστά. Είδες το μαρτύριό μας. Πρέπει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Όχι απλώς να λες τη λέξη αυτή στους άλλους. Να τις κάνεις ύμνους αυτής της λέξης. Κάνε υπομονή. Ούτε μόνο να τη διαβάζεις σε βιβλία. Κάνε υπομονή. Ούτε μόνο να τη χρησιμοποιείς στις ομιλίες και σε φιλοσοφικούς και ρητορικούς στοχασμούς. Αλλά ναι, κυρίως το προσωπικό σου βίωμα να είναι αυτό το χαρακτηριστικό σου. Αυτή η προσωπική σου ζωή να εμπνέεται από αυτήν την θεάρεστη αρετή της υπομονής. Αξίζει για μερικά πράγματα να περιμένεις. Είναι ανάγκη να περιμένεις. Εργάζεται ο Θεός, μόνο που έχει τους δικούς του ρυθμούς. Ο Θεός εργάζεται πολύ υπομονετικά και η φύση το ίδιο κάνει. Ας θυμηθούμε τη ζωή του Χριστού. Έγινε η σύλληψή του με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ήρθε η γέννησή του. Τον είδαμε να μεγαλώνει, να βαπτίζεται, να κηρύττει και μετά να συλλαμβάνεται, να εμπέζεται, να σταυρώνεται, να ενταφιάζεται, να ανασταίνεται. Θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει η σταύρωση, η ταφή και η ανάστασή του. Όμως ο Χριστός θέλησε να ολοκληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο ζωής. Ας πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα για τη φύση. Ένα λουλουδάκι θα ανθίσει όταν έρθει η ώρα του. Δες ακόμα την αλλαγή των εποχών. Χειμώνας, άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι. Παρατήρησε επίσης πώς μεγαλώνει το σώμα μας. Όλα αυτά αλλάζουν, αλλά σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που μας έχει συνηθίσει η κοινωνία μας. Η κοινωνία που εκπέμπει μία ταχύτητα και επιτρέψτε μου να πω και μία τρέλα. Αυτό το τρέξιμο, αυτός ο πανικός, αυτή η ταραχή που μας κάνει όλους τόσο πολύ βιαστικούς, αφήνουν το Θεό αμέτωχο. Ο Θεός δεν μπαίνει μέσα σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς μας. Κινείται στους ρυθμούς της δικής του αγάπης και της δικής του υπομονής. Ο Χριστός δεν έχει άγχος. Ο Κύριος κινείται ήρεμα. Ας το μάθουμε κι εμείς λοιπόν. Όλα θα πρέπει να γίνονται ήρεμα. Ηρέμησε λοιπόν και μάθε να περιμένεις, να μην βιάζεσαι. Μάθε στη ζωή σου να μην θες να μπαίνει ο Θεός στο δικό σου άγχος. Άλλωστε να αγχώνεις ακόμη και το Θεό είναι άσχημο. Προσπάθησε εσύ να μπαίνεις στο κλίμα του Θεού. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Στο κλίμα αυτό ακριβώς της υπομονής, της απαντοχής, της ηρεμίας, ώστε να μοιάζεις κι εσύ στο Θεό και όχι αυτό σε σένα. Η προσευχή, αγαπητέ ακροατή και αγαπητή ακροάτρια, θα σου χαρίσει αυτό το δώρο. Δεν είναι εύκολο να το νιώσεις. Αν θες, κάνε προσευχή. Να το καταλάβεις όμως και μετά θα το ζήσεις. Δεν μπαίνει ο Θεός στον τρελό ρυθμό μας και ευτυχώς που δεν μπαίνει. Διότι αυτό που ζούμε εμείς είναι κάτι σπασμωδικό, κάτι αρρωστημένο, κάτι άτονο, κάτι αέγευστο. Πώς αλλιώς να ονομάσεις αυτό το τρεχαλιτό που μας πιάνει ώρες-ώρες. Ο Κύριος μας έχει το δικό του ρυθμό. Δεν είναι σαν και εμάς. Εργάζεται, αλλά όχι όπως θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε αυτό που λέμε πολύ όμορφα, εδώ και τώρα. Και θα το καταφέρουμε αυτό. Με τα δικά μας σταθμά πολλές φορές. Και ο Θεός μας λέει, γιατί δεν κοιτάτε να διδαχτείτε από τον εαυτό σας. Γιατί δεν κοιτάτε την κατασκευή σας, τη φύση σας, ώστε να κατανοήσετε πώς σας έχω πλάσει. Δεν καταλαβαίνετε ότι σας έχω δώσει αφορμές να θυμάστε την υπομονή. Πότε έμεινε έγκυος, πριν μήνες. Και πότε θα γεννήσει το παιδί, μετά από 9 μήνες. Γιατί, εφόσον τον παιδί σου αυτό που υπάρχει μέσα σου από την ίδια στιγμή της σύλληψης, γιατί δεν γεννέται την άλλη μέρα. Δεν θα μπορούσα εγώ ο Θεός να κάνω το παιδί να γεννέται την άλλη μέρα. Ναι, αλλά σε διδάσκω, λέει ο Θεός,
με αυτόν τον τρόπο εσένα που θα γίνεις μάνα και εσένα που θα γίνεις πατέρας να περιμένεις. Να περιμένεις κι εσύ, να μαθαίνεις από την υπομονή. Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στεναχωρούμαστε. Με τη στεναχώρια όμως δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας, ώστε να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Ας θυμηθούμε λίγο και τις Αγίες, τις σημερινές. Προσεύχονταν και μαρτυρούσαν. Εμείς με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε τη χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο Έρωτα. Ή μάλλον καλύτερα ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ότι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει η χάρη Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους άξιους της αγάπης του Θεού. Ας γνωρίζουμε και κάτι άλλο. Οι ψυχές, οι πονεμένες και ταλαιπωρημένες που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι, αγαπητοί ακροατές, γίνονται Άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Ας θυμηθούμε λίγο την εικόνα της Σταυρώσεως. Ο Χριστός στο κέντρο και οι δύο ληστές από δίπλα. Ο ένας ο ληστής που μπήκε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό εκείνη την ημέρα ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρχει στην τότε κοινωνία. Κλέφτης, ληστής, φωνιάς, ανήθικος. Όμως με ένα μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου μπήκε σε αυτό που εμείς αγωνιζόμαστε από την ημέρα της γεννήσεώς μας. Όμως προϋποθέτει αυτό μετάνοια, καθαρότητα σκέψης. Ας θυμηθούμε και τον Απόστολο Παύλο τι λέει. Ότι πλεώνασε η αμαρτία. Όταν το θυμόμαστε αυτό θα πρέπει να αισθανόμαστε προβληματισμένοι. Θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και αλλάζει από τη φωτιά της αγάπης του Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που εμείς τις λέμε πεταμένες ή ξοφλημένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να κρίνουμε τα πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας προσευχηθούμε στο Θεό, ώστε να γνωρίσουμε τον Χριστό μέσα από την υπομονή Του. Ας προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε το θεάρεστο. Σε αυτό το σημείο, ας φέρουμε νοερά μπροστά μας και τον Άγιο της υπομονής, τον Άγιο Νεκτάριο, Επίσκοπο Πενταπόλεως. Έναν Άγιο ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε, όμως έδειξε τεράστια δείγματα αυτής της θεάρες της υπομονής. Να τι μας λέει ο ίδιος. Η υπομονή είναι μία δύναμη ηθική που κατευνάζει τα θλιβερά συναισθήματα τα οποία αναπτύσσονται στην καρδιά του ανθρώπου και καταπραίνει τους πόνους που προκαλούν τα βάσανα. Η υπομονή είναι αρετή αφού υπάρχει ο σκαρπός της ελπίδας προς το Θεό. Η θλίψη οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα και η ελπίδα ποτέ δεν απογοητεύει. Η υπομονή είναι η πρώτη των αρετών διότι με αυτή επιβραβεύεται η σωτηρία. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Στην υπομονή βρίσκεται η σωτηρία των ψυχών. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει τα εξής. Η υπομονή είναι η ρίζα όλων των αγαθών, μητέρα της ευσέβειας, κλάδος της εφροσύνης, καρπός αμάραντος, πύργος ακαταμάχητος, λιμάνι που δεν ταράζεται από τρικυμίες. Και αμέσως, τίποτα δεν είναι εισάξιο της υπομονής, αλλά αυτή υπάρχει βασίλισσα των αρετών, θεμέλιο των κατορθωμάτων, λιμανάκι ακύμαντο μέσα στον πόλεμο η ειρήνη, γαλήνη στον κλειδονισμό, ασφάλεια στις εχθρικές επιβουλές. Αυτόν που την κατέκτησε τον έκανε στερεότερο και από το διαμάντι. Η υπομονή διδάσκει να υπομένουμε με γενναιότητα τα παθήματα. Αποβαίνει δε γύμνασμα της φιλοσοφίας
και διδάσκαλος της αρετής. Το όνομα της υπομονής είναι όνομα πολλών υδρότων και πολλής καρτερίας, καταλήγει ο Άγιος Νεκτάριος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής αφιερωμένο στις Αγίες Γυναίκες Μητροδόρα, Μηνοδόρα και Νυμφοδόρα. Συντετριμένη και
Αγαπητοί ακροατές και πάλι μαζί σας συντροφιά με τους Αγίους. 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα τιμής και μνήμης των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Τρία παραδείγματα που μας θυμίζουν με τη βιωτή τους την αρετή της υπομονής. Μία αρετή που προσπαθήσαμε να την αγγίξουμε όσο μπορούσαμε και να την κατανοήσουμε. Ας προσπαθούμε να ευαρεστούμε το Θεό, να Του δείχνουμε την τάση μας για τη σωτηρία μας, για την πνευματική μας ανάταση και προκοπή. Να τι μας συμβουλεύει ένας σύγχρονος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής. Αδελφέ μου, προσπάθησε να ευαρεστήσεις το Θεό σε όλα και πάντοτε και να σκέπτεσαι τη σωτηρία της ψυχής σου από την αμαρτία και το διάβολο και την υιοθεσία από το Θεό. Όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι, κάνε το σημείο του Σταυρού και λέγε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Επίσης, «Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς και δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου». Όταν πλένεσαι είτε στο σπίτι σου είτε στα λουτρά, λέγε «Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με». Όταν ντύνεσαι, σκέψου την καθαρότητα της καρδιάς και ζήτησε από το Θεό καθαρή καρδία. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Όταν βγάζεις τα παλιά ρούχα και τα παρατάς με περιφρόνηση, θυμίσουμε με μεγαλύτερη περιφρόνηση την παρέτηση του παλαιού, του αμαρτωλού, του εμπαθούς, του σαρκικού ανθρώπου. Όταν γεύεσαι δε τη γλυκύτητα του ψωμιού, θυμήσου τον αληθινό άρτο ο οποίος δίνει στην ψυχή την αιώνια ζωή, το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αισθάνεσαι πείνα για αυτόν τον άρτο, δηλαδή να επιθυμείς να κοινωνείς από αυτόν συχνότερα. Πίνοντας νερό, τσάι, γλυκό κρασί ή άλλο ποτό, θυμήσου το αληθινό ποτό το οποίο σβήνει τη δίψα της ψυχής που φλέγεται από τα πάθη, το πανάχραντο και ζωοποιό αίμα του Σωτήρος. Όταν αναπάβεσαι την ημέρα, θυμήσου την αιώνια ανάπαυση, την ετοιμασμένη για εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται και παλεύουν κατά της αμαρτίας. Όταν αντικρίζεις το φως της ημέρας, σκέψου την ανέσπερη ημέρα, την αιώνια, την λαμπρότατη, την λαμπρότερη και από την πιο λαμπρή γήινη ημέρα, την ημέρα της Βασιλείας των Ουρανών, κατά την οποία θα χαρούν όλοι όσοι προσπάθησαν να ευαρεστήσουν το Θεό ή μετανόησαν ενώπιον του Θεού για όλα όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όταν πηγαίνεις κάπου, θυμήσου τη δίκαιη πνευματική πορεία ενώπιον του Θεού και λέγε «Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία». Όταν κάνεις κάτι, προσπάθησε να το κάνεις με τη σκέψη του Θεού και Δημιουργού. Όποιος έκανε τα πάντα με την άπειρη σοφία, χάρηκε παντοδυναμία του και σε δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Προσπάθησε αυτό να το έχεις ως σκέψη. Όταν παίρνεις ή έχεις χρήματα ή θησαυρό, θυμήσου ότι ο ακένωτος θησαυρός μας από τον οποίο αντλούμε όλους τους θησαυρούς της ψυχής και του σώματος, η ανεξάντητη δηλαδή πηγή κάθε ευλογίας, είναι ο Θεός. Ευχαρίστησέ τον με όλη την καρδιά σου και μην κλείνεις τους θησαυρούς σου μέσα σου, μήπως έτσι κλείσεις την είσοδο της καρδιάς σου στον ανεκτίμητο και ζωντανό θησαυρό, το Θεό. Μοίρασε μέρος της περιουσίας σου σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στους άπορους, στους φτωχούς, οι οποίοι έχουν μείνει σε αυτή τη ζωή για να φανερώσεις σε αυτούς την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στο Θεό και θα αμυφθείς γι' αυτό στην αιωνιότητα από το Θεό. Όταν βλέπεις τη λευκή λάμψη του αργυρού και του χρυσού, μη δελεαστείς. Σκέψου ότι η ψυχή σου οφείλει να είναι λευκή και να λάμπει σαν αυτά τα μέταλλα, με τις αρετές. Η συνεχής προσπάθεια για εκοπή του μετεωρισμού, με καθαρά προσευχή,
είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάνδης να μας μιλά με καθαρές κουβέντες. Θα στο ξαναπώ άλλη μια φορά, αδελφέ. Μάθε να σιωπάς, να υπομένεις. Να υπομένεις, μην αφήνεις να βλέπουν οι άλλοι τι κρατάς στα χέρια σου. Δουλεύεις για τον αόρατο Θεό. Ας είναι και το έργο σου αόρατο. Όταν σκορπίζει κανείς γύρω του ψίχουλα, μαζεύονται τα πουλιά που στέλνει ο διάβολος, λένε οι Άγιοι. Πρόσεξε την αυτοικανοποίηση. Γι' αυτό οι Άγιοι δίνουν τη συμβουλή να ενεργείς με διάκριση. Βρίσκεσαι κάπου και σου προσφέρουν κάτι, διάλεξε το μικρότερο κομμάτι. Αν όμως κάποιος ή κάποιοι βλέπουν τι θα κάνεις, τότε προτίμησε να ακολουθήσεις τη μέση οδό που θα προκαλούσε την πιο μικρή αίσθηση στους άλλους. Ανάλογα με τις δυνάμεις σου, να προσπαθείς να φτάσεις εκεί που μπορείς. Όχι ανάλογα με τα δίθεν προσόντα σου. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να μένεις αφανής, να περνάς όσο πιο πολύ μπορείς απαρατήρητος, να το έχεις αυτό σαν κανόνα πάντοτε. Μη μιλάς για τον εαυτό σου, πώς κοιμήθηκες, τι ονειρεύτηκες, τι σου συνέβη. Μη λες τη γνώμη σου παρά μόνο στον πνευματικό σου, όταν ρωτηθείς και θέλεις να του μιλήσεις. Μην κάνεις λόγο για τις ανάγκες σου και τις υποθέσεις σου στους άλλους. Δεν θα σε ωφελήσουν. Θα σε επιπλήξουν και μπορεί να σε σκανδαλίσουν. Όταν διαρκώς μιλάς για αυτά, τρέφεις απλούστατα τον ναρκισισμό με την αυτοαπασχόλησή σου. Μάθε να γίνεσαι αόρατος, ώστε να σε βλέπει και να σε ευλογεί ο Θεός. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε και πάλι το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου για την πνευματική μας ωφέλεια, μιας και ταιριάζει με τη μνήμη των σημερινών Αγίων Μαρτύρων γυναικών, που και αυτές με τη σειρά τους θα ήθελαν να μας ενισχύσουν με τα ίδια τα λόγια. Να τι μας επισημαίνει ο Χρυσόστομος. Παραδέχομαι ότι η κόλαση είναι ανυπόφορη και μάλιστα πολύ ανυπόφορη. Η έκπτωση όμως από τη Βασιλεία των Ουρανών είναι πιο ανυπόφορη. Διότι πες μου, εάν κάποιος βασιλιάς ή ως βασιλιά, επιστρέφοντας από πολλούς πολέμους νικητής και με τιμές και έχοντας ολόκληρο στράτευμα, εισήρχεται σε κάποια πόλη με την άμαξα, με τα τρόπαια, με πολλούς στρατιώτες που φορούν όλοι χρυσά ρούχα, με τους ακολούθους του που όλοι κρατούν χρυσές ασπίδες και όλοι οι πόλεις είναι στολισμένοι και όλοι οι άρχοντες είναι μαζί του και τον ακολουθούν όλοι, οι άνθρωποι πίσω, οι δέσμοι, αλλοεθνείς, ύπαρχοι, σατράπες, ύπατοι, τύρανοι, άρχοντες, και αν στη συνέχεια μέσα σε όλη εκείνη τη λαμπρότητά τους, πολίτες που συναντούσε, δεχόταν και χαιρετούσε και έδινε το χέρι του και μετέφερε σε αυτούς κάθε παρησία ή και συζητούσε με όλους, ως να ήταν φίλοι του και έλεγε ότι έχει κάνει την πορεία εκείνη για χάρη τους, και άλλους έφερε στα δικά του ανάκτορα τους υπολείπους όμως τους εγκατέλειπε, με ποια τιμωρία θα ισοδυναμούσε αυτό, μόλον ότι δεν τιμωρούνται? Εάν είναι τόσο πικρό το να εκπέσει κανείς από τη δόξα αυτή ενώπιον ανθρώπου, πολύ περισσότερο τούτο συμβαίνει ενώπιον του Θεού. Όταν όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρευρίσκονται μαζί με τον βασιλέα, όταν οι δαίμονες είναι δέσμοι και σκύβουν προς τα κάτω και ο ίδιος ο διάβολος οδηγείται δέσμιος, καθώς και κάθε αντίπαλη δύναμη, όταν παρευρίσκονται οι δυνάμεις των ουρανών, όταν αυτός έρχεται πάνω στα σύννεφα, πιστέψτε με, εξαιτίας της οδύνης που κατέχει την ψυχή μου από την υπόθεση αυτή, ούτε την ομιλία μπορώ να τελειώσω. Ας κατανοήσουμε, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, πόση δόξα στερούμαστε, ενώ είναι δυνατό να μην στερηθούμε. Διότι το φοβερό είναι αυτό, ότι δηλαδή μπορούμε να μην πάθουμε αυτά τα οποία παθαίνουμε. Όταν λοιπόν άλλους θα δέχεται και θα οδηγεί προς τον Πατέρα στους ουρανούς και άλλους θα αφήνει να τον παραλάβουν και να τον σύρουν χωρίς τη θέλησή του και με τα δάκρυα στα μάτια προς τα κάτω, στη γέννα του πυρός, αφού προηγουμένως διαπομπεύσει ενώπιον όλης της οικουμένης τον κάθε ένα. Πόση τελικά είναι αυτή η οδύνη? Να μην θέλουμε να πάμε προς τα άνω και να οδηγούμαστε προς τα κάτω. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με υπομονή όσο είναι καιρός και ας φροντίζουμε πολύ για τη σωτηρία μας. Πόσα μπορούμε να πούμε? Όπως ο πλούσιος της παραβολής, αν μας βοηθούσε κάποιος τώρα, θα σκεπτόμασταν αυτά που μας συμφέρουν. Αλλά κανένας δεν αφήνει. Και ό,τι θα πούμε, όχι μόνο από εκείνο είναι φανερό, αλλά και από άλλα πολλά. Και για να μάθεις πόσοι έχουν αρρωστήσει και είπαν, εάν γίνουμε καλά δεν θα πέσουμε πάλι στα ίδια.
πολλά παρόμοια θα πούμε τότε και θα ακούσουμε εκείνα που άκουσε ο πλούσιος ότι υπάρχει βάραθρο, ότι λάβαμε με το παραπάνω τα αγαθά στην παρούσα ζωή. Υπομονή λοιπόν και αγώνας. Με την υπομονή ως μήνυμα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας συντροφιάς με τους Αγίους. Τα μηνύματά τους ας αποτελούν πηγή πνευματικής δημιουργικότητας. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον ηχολήπτη μας και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ως αύριο, να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.